Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο κ. Άνδρος Κυπριανού. Καλώς ορίσατε στο ΑΛΦΑ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου. Καλώς ορίσατε, κ. Νεοφύτου. Καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα τελευταία που ακούσαμε. Και πριν από μερικές μέρες, ο κ. Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ ζήτησε να το απολογηθείτε, γιατί μαύρη όπως τη χαρακτηρίζει η προπαγάνδα που κάνετε εις βάρος του. Καταρχήν δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα. Γιατί ουδέποτε ως συναγερμός έχουμε αναφερθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο. Τα ερωτήματά μας ήταν προς το ΑΚΕΛ. Πολύ απλά. Και το ΑΚΕΛ μέχρι σήμερα, με δικαιολογία ότι οι απαντήσεις είναι αυτονόητες, δεν μου λέει τις αυτονόητες απαντήσεις. Πρώτον, εμείς βλέπουμε θετικά και καλοδεχούμενες οι υποψηφιότητες εκ μέρους τουρκοκυπρίων συμμετρητών μας σε μια ενιαία εκλογή από ένα ενιαίο κατάλογο. Εκλογές που γίνονται για να στείλουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία τους 6 εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο ερώτημα, το αυτονόητο κατά το ΑΚΕΛ, είναι κατά πόσον συμφωνούν με την πολιτική μας θέση. Ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις εκλογές, όπως και η υποψηφιότητα Τουρκοκυπρίων, και είναι 7 υποψηφιότητες, δεν είναι μία, αν αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν δια της συμμετοχής τους την Κυπριακή Δημοκρατία, μιλώ για το σύνολο των υποψηφίων, και την ίδια ώρα, αφού συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίπτουν το ψευδοκράτος. Να παίρνουμε απάντηση για κάθε ερώτημα. Όχι, ένα λεπτό, κύριε Κιμήτρη, δεν πρόκειται να πω σε αυτήν την λογική. Δεν είστε εδώ για να με εξετάσει ο κύριος Νεφίτη. Εγώ θα πω το εξής. Πάρα πολύ απλό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική. Πρώτα και κύρια, επιθυμεί να μεταφέρει, να μεταθέσει την συζήτηση η οποία γίνεται στα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην Κυπριακή κοινωνία σε έναν ανύπαρκτο, το οποίο δεν απασχόλησε κανέναν άλλον παρά από τα μυαλά των επικοινωνιολόγων του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το δεύτερο, η τακτική που ακολουθούν είναι ξεκάθαρη. Είναι θετικό να συμμετέχουν οι Τουρκοκύπροι. Είναι θετικό το πόρισμα για το συνεργατικό. Είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων των Κυπριακών. Και από εκεί και πέρα, τα όσα λένε στη συνέχεια αναιρούν εκείνον το οποίο προηγήθηκε. Για το συνεργατισμό λένε το πόρισμα είναι θετικό. Και όλη η επιχειρηματολογία τους το απαξιώνει. Για το Κυπριακό είμαστε έτοιμοι να πάμε στις συνομιλίες. Και η όλη η επιχειρηματολογία τους που ακολουθεί το σκοτώνει την όποια προοπτική για συνομιλίες. Εκείνο που θα πω λοιπόν για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα πράγμα μόνο. Εμίλησα όταν παρουσιάζαμε τις υποψηφιότητες. Εμίλησα σε τουρκοκυπριακό κοινό, στο Σατό. Και είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Νεοφύτου διάβασε την ομιλία μου και το επιτελείο του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο κύριος Αναστασιάδης και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι είπα σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ. Είπα ότι σε καμιά περίπτωση δεν εκπροσωπεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ εδώ και 31 χρόνια ζει μαζί μας. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το μόνο μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε με την υποψηφιότητα του Νιαζί και το ξεκαθάρισα από την αρχή είναι ένα. Να καταρρύψουμε το παραμύθι ότι όλοι οι Τουρκοκύπροι είναι ήδη και ότι δεν μπορούμε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να συνεργαστούμε. Και ότι αντιθέτως έχουμε υποχρέωση, εμείς λέμε, να συνεργαστούμε με εκείνους τους Τουρκοκύπριους που επιθυμούν απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Αυτά τα είπαμε και δεν πρόκειται να δώσω το δικαίωμα είτε στον κύριο Νεοφύτου είτε στον οποιοδήποτε άλλο να νομίζει ότι μπορεί να υποβάλει ερωτήματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Και εσείς, κύριε Νεοφύτου, κατασκευάζουν μύθους και θέλουν να τους απαντούμε εμείς. Και πριν από μερικές μέρες, η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Η Χαραυγή έφερε στο φως μια συνάντηση που είχατε με τον κύριο Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ και άλλους που συμμετείχαν σε μια πρωτοβουλία. Γιατί ανερώ ότι ο Νιαζί είναι εδώ στην Κύπρο, στις ελεύθερες περιοχές. Μ' ακούσετε να αναφερθώ εγώ στον Νιαζί. Στο ΑΚΕΛ υποβάλλω. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλάει για δανεικές ψήφους του Τουρκοκυπρίων και τον αντιπρόεδρο του ΔΣ να θέτει ερωτήματα στον κ. Νιαζί για την υποψηφιότητα. Τα ερωτήματα τα θέτω και σήμερα και αφορούν το ΑΚΕΛ
και όχι τον Νιεζή. Αυτό το αυτονόητο, γιατί δεν το λέει το ΑΚΕΛ, ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σημαίνει αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταδίκη του ψευδοκράτους. Αυτό το απλό πολιτικό μήνυμα. Το δεύτερο. Άλλοι κάνουν τους δασκάλους. Όταν εμείς μιλάμε, να είμαστε ειλικρινείς με τους Τουρκοκύπριους, τι εννοούμε? Ότι αν θέλουμε να έχουμε ελπίδα κάποια μέρα να ζήσουμε ξανά μαζί σε μια ενωμένη πατρίδα, πρέπει να πριτανεύει ειλικρινή. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης το 2016 ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η τουρκική γλώσσα επίσημη γλώσσα. Να με ρωτά το ΑΚΕΛ, αναγνωρώ ότι είναι επίσημη γλώσσα τα τουρκικά. Βεβαίως και το γνωρίζω ότι είναι επίσημη. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι η κυβέρνηση της αριστεράς που έθεσε το θέμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Και η Ευρώπη μας είπε όχι. Με το να κάνουν καμπάνιες στα κατεχόμενα και να λένε αν εκλέξουμε Τουρκοκύπριο, η πρώτη ομιλία θα είναι στα τουρκικά, λένε ένα ψέμα. Να πούν στην προεκλογική τους εκστρατεία ότι θα προσπαθήσουμε, όπως προσπάθησε και η κυβέρνηση, όπως προσπαθούμε και εμείς, όπως και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, να είναι και η τουρκική επίσημη γλώσσα, είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά το να λες τους Τουρκοκύπριους όταν κάνεις καμπάνια από εκεί, αν βγει Τουρκοκύπριος, είτε είναι ο Νιαζί, είτε ο Σενέρ ή οποιοδήποτε άλλος, ο Ιμπραχήμ, οι ομιλίες θα είναι στα τουρκικά, δεν τους λες την αλήθεια. Αυτά είναι τα ζητήματα. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, ο Νιαζί δεν αμφισβητεί κανείς για τις θέσεις του. Άλλο ρωτήσαμε και το ΑΚΕΛ ρωτούμε. Ποια είναι η θέση σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα? Απλά τι παρεμποδίζει του ΑΚΕΛ να πει ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σημαίνει αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταδίκη του ψευδοκράτους? Και θα σας πω κάτι. Το ζητούσατε για τα προηγούμενα χρόνια που συμμετείχατε οι Τουρκοκύπριοι στις εκλογές. Γιατί ξαναψήφισαν στις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν πρόκειται το ΑΚΕΛ να μου δώσει αυτή την κρυστάλλινη απάντηση. Και θα σας πω και τον λόγο. Γιατί αν μπει αυτή την κρυστάλλινη απάντηση ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σημαίνει αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταδίκη του ψευδοκράτους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό θα μεταδοθεί και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και αν δεν χρησιμοποιούν τη γλωσσία, δεν έχουν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούν τη γλωσσία και δημιουργείται η αντίληψη ότι η εκλογή Τουρκοκυπρίου θα είναι η φωνή της τουρκοκυπριακής κοινότητος στο Ευρωκοινοβούλιο, εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά γιατί αρνούνται να μου κάνουν αυτή την ξεκάθαρη θέση? Κατηγορείται το ΑΚΕΛ για τη γλωσσία? Όχι, δεν κατηγορώ. Και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού τι λένε? Αγαπητέ μου, εγώ δεν κατηγορώ κανένα. Είπα ότι από τη στιγμή που θα πάρω αυτή την κρυστάλλινη απάντηση από το ΑΚΕΛ, για μένα το θέμα είναι δήλυξη. Δεν κατηγορώ κανένα. Ούτε επενδύσουμε οτιδήποτε. Να ακούσουμε τον κύριο Πιέρο. Λοιπόν, πόσες φορές και να πάρει κρυστάλλινες απαντήσεις ο κύριος Ντοφίτου, δεν πρόκειται να τις ακούσει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν τον βολεύουν. Πριν από ένα λεπτό είπα ότι σε όλες τις ομιλίες που έκανα μέχρι σήμερα, έκανα πολλές και είμαι βέβαιος ότι δεν σ' άκουσε ο κύριος Ντοφίτου, εξεκαθάρισα ότι ο Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ και η υποψηφιότητά του δεν εκπροσωπούν την κυπριακή κοινότητα, την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ήμουν ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και κάτω από τον πανικό θα απαντήσω σε όλα, κύριε Νεοφύτου. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν συνηθίζω να αποφεύγω τίποτε, γιατί είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον κόσμο εγώ. Λέω λοιπόν ότι κάτω από τον πανικό που τους έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα από τις αντιδράσεις που συναντούν στο δικό τους το χώρο, εταυτίστηκαν με την άκρα δεξιά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και είτε τους αρέσει είτε όχι, αυτά θα καταγραφούν στην ιστορία. Και την επόμενη των ευρωεκλογών θα ντρέπονται για αυτά τα οποία λένε σήμερα. Λέει η TMT, η υποψηφιότητα του Νιαζί και Ζίλγιουρεκ εκπροσωπεί τα τουρκικά συμφέροντα. Κάτι ανάλογο είπε και ο Σενέρ Λεβέντ, οπότε ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει και το Σενέρ Λεβέντ ποιος είναι.
Και τα υιοθετεί αυτά ο κύριος Νεοφύτου. Επαναλαμβάνω, είπα ότι δεν εκπροσωπείται σε καμιά περίπτωση την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την υποψηφιότητα του Νιαζί Κεζίλγιουρεκ. Είναι βλάκες οι Τουρκοκύπροι, νομίζει ο κύριος Νεοφύτου. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν έρθουν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, στηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν στηρίζουν το ψευδοκράτος. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν οι Τουρκοκύπροι, νομίζει ο κύριος Νεοφύτου. Δεν θα του κάνω το χατήρι να συνεχίσω σε αυτά τα ζητήματα. Άρα συμφωνήσαμε σε κάτι. Κύριε Νεοφύτου, συμφωνήσαμε σε κάτι. Και να κλείσω το κεφάλαιο. Άρα η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Αφήστε με να πω αυτά που θέλω εγώ να πω. Θέλουν να μιλήσουμε για ψέματα, να μιλήσουμε για ψέματα. Και ποιος λέει ψέματα? Πρώτο ψέμα, τα πάρα πολλά ψέματα που λένε πάντα προεκλογικά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Θα ενταφίαζαν τις ιδέες Γκάλι το 92. Τις ενταφίασαν. 4,5 χρόνια ο Γιώργος ο Βασιλείου ακολουθούσε την πολιτική τους, έλεγαν. Για να μην πάνε μαζί τους στη Νέα Υόρκη, παραμονές των προεδρικών εκλογών του 93, έθαψαν το Κυπριακό για να κερδίσουν τις εκλογές. Κάτι ανάλογο έκαναν και το 13. Κάτι ανάλογο. Θυμάστε τι υποσχέθηκαν τότε στο Δίκο για το ποια πολιτική θα ακολουθούσαν. Την ακολούθησαν μετά που κέρδισαν τις εκλογές. Για ένα χρόνο παραπέαμε κυριολεκτικά και υποχρεώθηκαν από τις ίδιες τις εξελίξεις να αλλάξουν ρότα, να ακολουθήσουν την τακτική που τους ελέαμε εμείς, και τότε ο καθένας απέδειξε αυτό, διότι ο συναγερμός εγκαλώσει στα συνθήματα. Στην πράξη δεν τα πάει καθόλου καλά. Εκείνοι οι οποίοι έκαναν υπέρβαση, εκείνοι οι οποίοι παρόλο που μας έβριζαν, μας πολέμησαν με όλα τα μέσα όταν είμαστε στην εξουσία, είμαστε εμείς. Και όταν ήρθε η ώρα η κρίση μου που έπρεπε να βάλουμε την Κύπρο πάνω από όλα, αποδείξαμε ότι έχουμε τη δύναμη να βάλουμε την Κύπρο πάνω από όλα. Και τον Φεβράρι, από το Φεβράριο του 2014 και μετά, ως το 2016 που άρχισε να φλερτάρει με τις προεδρικές εκλογές ο Αναστασιάδης, το ΑΚΕΛ απέδειξε ότι είναι κόμμα πατριωτικό, είναι κόμμα που ιεραρχεί πάνω από όλα την Κύπρο. Ήδη δεν τα κατάφερα. Ας πω ένα άλλο ψέμα. Νομοσχέδιο για την άρση του εμπάρκου για την πόλη συνόπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το συζητήσουμε ολοκληρωμένα, αν θέλετε. Και λέω ότι αυτό που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράλογο. Καταδίκασαν το θύμα, εμάς δηλαδή, με μια απαράδεκτη πρόνοια. Μας λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας λέει ο λαλίστατος Υπουργός Εξωτερικών, ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι υπέρ μας. Δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν. Μια απλή ανάγνωση αυτού του νομοσχεδίου, τι λέει? Λέει 3-4 πράγματα πολύ σημαντικά. Πρέπει να καταγραφούν όλα τα ρωσικά συμφέροντα που υπάρχουν στην Κύπρο και να εξασφαλίσουμε ότι απομακρύνονται από την Κύπρο όλα τα ρωσικά συμφέροντα. Αυτό δεν στρέφεται ενάντια σε καμιά χώρα, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Μας λένε, πρέπει όλος ο οπλισμός που έχουμε και προέρχεται από χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και το ΝΑΤΟ να τον πουλήσουμε, να τον πετάξουμε και να αγοράσουμε οπλισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Αυτό λέει το νομοσχέδιο, Ρούπιο Μενέντες. Και αυτό το πράγμα, ένα λεπτό να το τελειώσω, μας λέει το νομοσχέδιο. Έλεγε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι θα διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική για τα θέματα της ασφάλειας. Και λέει, μόλις είναι έτοιμη θα την διακηρύξουμε. Το νομοσχέδιο τι λέει? Μας ετοίμασαν οι Αμερικανοί εθνική στρατηγική για τα θέματα της ασφάλειας. Και λέει στο τέλος, η τέλεια τελευταία παράγραφος, ότι θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο νατοϊκό πρόγραμμα, έτσι το ονομάζει, νατοϊκό πρόγραμμα συνεταιρισμός για την ειρήνη. Και μας λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι πολύ καλό για την Κύπρο, δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν, σε καμιά άλλη χώρα, και θα πρέπει να το δεχτούμε ως Κυπριακό. Θα πιαστώ από αυτά που λέει ο κύριος Κυπριανού, κύριε Βέροφ, Νεοφύτου, για να έρθουμε και στο σήμερα. Θα ήθελα να πω καλά, αλλά εντάξει, θα κάνουμε τη συζήτηση στην πορεία, για να έρθουμε και στο σήμερα, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και άλλα στελέχη της κυβέρνησης έλεγαν ότι με τις συμμαχίες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με τις περιφερειακές, θωρακίσαμε και την ΑΟΣ μας. Παρ' όλα αυτά είναι στην Κυπριακή υφαλοκρηπίδα το τουρκικό γεωτρύπανο Φατίχ. Και επειδή πριν από μερικές μέρες κάνατε μια δήλωση ότι περιμένετε μια διάσκεψη στο Κυπριακό, στο προσεχές μέλλον, να δούμε αν παραμένει η θέση σας αυτό ή αν αλλάζει με βάση την εξέλιξη των γεγονότων. Θα απαντήσω στα κρίσιμα ερωτήματα που έχετε θέσει, αφού προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω κάτι.
Απέφυγε πάλι ο άντρος Κυπριανού. Μια στεράτη απάντηση. Μα το είπε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν το είπε, αγαπητέ μου. Το ρωτώ κατά πόσον η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σημαίνει. Με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και καταδικάζουν το ψευδοκράτος. Λοιπόν, η συμμετοχή της Έλενα Σταύρου στο ψηφοδέλτιο σας σημαίνει ότι είσαστε ένα ακροδεξιό κόμμα, κύριε Νεοφύτου. Πολύ απλή ερώτηση, θέλω καθαρή απάντηση. Είσαστε ένα ακροδεξιό κόμμα, κύριε Νεοφύτου. Υιοθετείτε το ψηφοδέλτιο. Δεν θα χάσω την ψυχραιμία μου. Εντάξει, εσείς υποβάλλετε ερωτήματα. Σας υποβάλλω και εγώ. Απαντάτε μου να σας απαντήσω. Εγώ θα απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα. Αλλά επαναλαμβάνω. Τόσο απλό, αγαπητέ μου Κυμήτρη, να ακούσω από το στόμα του ΑΚΕΛ, και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, δεν έχει να κάνει με τους υπόψηφους, με το ΑΚΕΛ, να ακούσω αυτή την κρυστάλλινη θέση. Τους λέω να πούν, εδώ και μια εβδομάδα, η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων που εμείς τη χαιρετίζουμε. Για μας, πολιτικά σημαίνει αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και καταδικάζουν το ψευδοκράτος. Και τι μου απαντά. Ο κύριος Νιαζή μου απαντά, το πάμε πολλές φορές να εκπροσωπεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Με αυτό το ρώτησα. Και ότι, το ότι ψηφίζουν, στηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και σίγουρα όχι το ψευδοκράτος. Και αυτή ήταν η κύρις απάντηση. Για τη συμμετοχή τους καταδικάζουν το ψευδοκράτος. Έρχομαι τώρα. Εάν αυτή είναι η θέση, η καμπάνια που γίνεται στα κατεχόμενα, γιατί δεν γίνεται η ίδια και στις ελεύθερες περιοχές. Από μέρος του ΑΚΕΛ ή του υποψηφίου. Το ΑΚΕΛ κάνει η καμπάνια. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, εκτός αν άλλαξε το καταστατικό της. Ότι δεν δικαιούται κανένας υποψήφιος να κάνει προσωπική προεκλογική εκστρατεία. Για αυτό στο ΑΚΕΛ αναφέρομαι. Όταν γέμισαν τα κατηχόμενα με ταπέλες, η φωνή σου στην Ευρώπη, γιατί δεν βάζουν τις ίδιες ταπέλες και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και στις ελεύθερες περιοχές. Έρχομαι τώρα στα ερωτήματά σας. Όπως και στην τουρκική γλώσσα, δεν απάντησε. Όταν λένε... Εάν με αφήνετε δεν απαντήσω. Εγώ... Να απαντήσω, με να ανησυχείς κύριε. Εγώ να σας αφήσω. Με να ανησυχείς καθόλου, καθόλου. Ξέρετε, ο πανικός μου έχει προκαλέσει διαλείψεις μνήμης, γι' αυτό δεν μπορέσα να απαντήσω. Δεν χρησιμοποίησα εγώ ποτέ ότι είσαι υπό το κράτος πανικού. Έτσι είπες πριν λίγο. Όχι. Έτσι είπες πριν λίγο. Κύριε Κυμήτρη, αναφέρθηκα. Ούτε εγώ το άκουσα. Εσείς αναφέρεστε ότι εμείς είμαστε υπό πανικό και το προσπερνώ. Γιατί θέλω να συζητώ με επιχειρήματα. Ναι. Υπό πανικό το πες 3 φορές σήμερα και το επανέλαβες 100 φορές τις τελευταίες μέρες. Θα το ξαναπώ. Δικαίωμά σου. Δεν θα απαγορεύσω σε οποιονδήποτε να τοποθετεί όπως θέλει. Απλώς εγώ δεν είπα ότι είσαι υπό πανικό και δεν θα το πω ποτέ. Μία απάντηση για τη θωράκιση της ΑΟΣ, κύριε Νεοφύτου. Έρχομαι τώρα. Ναι. Οι τριμερείς συνεργασίες βοήθησαν, ναι. Στο ότι έχουμε την Αίγυπτο, μια αραβική χώρα, και από τις κύριες δυνάμεις, η πιο σημαντική στο μουσουλμανικό κόσμο, να είναι από την πρώτη που βγάζει ανακοίνωση καταδίκης της Τουρκίας, το θεωρούμε ασήμαντο. Το ότι το Ισραήλ και ο πράσινος εδώ με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο προστάτευσαν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και καταδικάζουν την παραβίαση εκ μέρους της Τουρκίας, το θεωρούμε ασήμαντο. Και να ερχόμαστε... Αλλά λέγαμε ότι η προσπάθεια είναι να αποτρέψουμε να βρεθούμε ενώπιον ως τέτοιου ενδεχομένου, να είναι το γεωτρύπανο εδώ. Να σας πω τις θέσεις, μα... Αν αυτή ήταν η προσπάθεια, σημαίνει αποτύχαμε. Ακούστε, αγαπητέ μου, μα εδώ στο σταθμό σας, τον περασμένο Σεπτέμβρη, ενώπιον σου, έχω πει ότι αυτές είναι σημαντικές. Όταν έχουμε μια εξωμόπη και μια Total να δραστηριοποιούνται, δεν τολμά η Τουρκία να παρεμποδίσει τις γεωτρήσεις. Είναι σημαντική αυτή η εμπλοκή και οι τριμερείς. Δεν έχουμε τριμερείς συνεργασίες στρατιωτικές. Δεν έχουμε στρατιωτική συμμαχία με τις χώρες που κάνουμε τριμερείς συμμαχίες. Άρα η θωράκιση ήταν ότι αν έρθουν θα βγάζουν ανακοινώσεις στη σύμμαχη. Πολιτικά. Πολιτικά. Και πολιτικά είναι τα επιχειρήματα. Και είναι γραμμένα. Και σε συνεντεύξεις μου. Αλλά και συζητήσεις εδώ. Ότι εγώ ως δημοκρατικός συναγερμός δεν αναμένω ότι αν η Τουρκία κάνει μια ενέργεια να τρυπήσει παράνομα και προκλητικά, ότι θα έρθει μια χώρα άλλη να κάνει πόλεμο για μας.
δεν υπήρξε προηγούμενο για τέτοια ζητήματα, ούτε και ρεαλιστικά ανέμενα. Αλλά από αυτή τη θέση τη λογική, μέχρι στο σημείο να βγάζουμε μια, να μου επιτρέψετε, μια χερεκακία. Δηλαδή να λέμε, καταδικάζουμε την Τουρκία, αλλά, λέει ο κύριος Λουκαϊδής, πρέπει να δούμε και τα αίτια και τα οτιατά που την οδήγησαν εκεί. Έστω και αθελά τους. Ώσαν να δικαιολογούν στον έξω κόσμο ότι ναι, κακώς τρυπούν, αλλά έχουμε ευθύνη και εμείς. Τα αίτια και τα αιτιατά. Όπως και το tweet του αγαπητού Άνδρου Κυπριανού. Την ημέρα που η χώρα δέχεται επίθεση, είναι υποκίνδυνο να πάμε να κλεβάζουμε τις τριμερείς και να βγάζουμε μια χερεκακία. Η χώρα είναι υπό απειλή. Ανεξάρτητα τις πολιτικές μας θέσεις, δεν είναι η ώρα και να νιώθουμε δικαιωμένοι της αυτοδικαίωσης. Είναι η ώρα να σταθούμε όλοι δίπλα από την εκλεγμένη ηγεσία, να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και έχουμε καιρό. Δεν έδειξε το ΑΚΕΛ όμως ότι εκεί που χρειάζεται στηρίζει και είναι στο πλευρό μιας κυβέρνησης ακόμα και με τις τόσες ιδεολογικές διαφορές σε αυτά τα ζητήματα. Ήμουν ο πρώτος και ο σταθερός που έλεγα για την υπεύθυνη στάση του ΑΚΕΛ που επέδειξε στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μέχρι τον Δανά. Από εκεί και πέρα παρατηρώ όλα πάνε να μετατραπούν σε ένα κομματικό παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο τα θέματα της ΑΟΣ, του Κυπριακού, που παρεμπιπτόντος να δώσω και μια απάντηση, μαθήματα για το Κυπριακό. Να μην κάνεις το συναγερμό του ΑΚΕΛ. Ποια υπέρβαση. Ποια υπέρβαση. Το όχι για να τσιμετώσουν τον ναι. Αυτή ήταν η υπέρβασή τους. Ή το ναι της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 80, που μέχρι να έρθουμε στην Κύπρο θυμηθήκαν ότι προέρχεται από υπεριαλιστικές δυνάμεις για να πούμε όχι στο αμερικανο-αγγλικό σχέδιο. Να δώσουμε... Και να μου κάνουν μαθήματα. Ποια υπέρβαση. Να δώσουμε χρόνο. Υπάρχει κίνδυνος διχοτόμησης. Βεβαίως και υπάρχει κίνδυνος. Και είναι για μας ανάθεμα και κατάρα. Ανάθεμα. Και ως που ζω, ως που είμαι στην πολιτική, ως που είμαι πρόεδρος του συναγερμού, δεν θα δεχτώ ποτέ αυτή την κατάρα. Από εκεί και πέρα, όλοι να αναλογιστούμε, όταν λέγαμε να τσιμεντώσουμε κάποια πράγματα, μήπως ήταν και η απαρχή του τσιμεντώματος της διχοτόμησης. Εξάσαμε από συνθήματα από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εγώ θέλω πράξεις συγκεκριμένες, κύριε Χιμήτρη. Και αυτά τα ξεσπάσματα του κύριου Νεοφύτου, εγώ τα αγοράζω πολύ βερεσέ. Να μου επιτρέψετε να πω. Επαναλαμβάνω, στην πράξη αποδείχτηκε ποιοι κάνουν υπέρβαση. Και λέει ότι είμαστε επικίνδυνοι εμείς για τον τόπο. Επικίνδυνοι είναι εκείνοι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο σήμερα. Και ότι χερεκακείται. Και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ΑΟΣ. Και θα εξηγήσω τι εννοώ, για να μην λέει ο κύριος Νεοφύτου ότι θέλει. Διότι εγώ τους αναγνωρίζω ένα δοκτοράτο. Στη διαστρέβλωση, στην κατασκευή τοποθετήσεων του ΑΚΕΛ για να τις σχολιάζουν μετά όπως θέλουν. Για να παρουσιάζουν το ΑΚΕΛ με ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο από ό,τι διαθέτει στον Κυπριακό λαό και από ό,τι είναι η πραγματικότητα. Επειδή όμως μιλούμε για υπέρβαση, εγώ θα του ξαναπώ τον κύριο Νεοφύτου ότι εκείνοι που επαραμύθιασαν τον Κυπριακό λαό για την υπέρβαση την περιβόητη ήταν ήδη. Ας αναλογιστεί πότε έκαναν υπέρβαση. Όσες φορές χρειάστηκε να κάνουν υπέρβαση, τα έχαναν. Επίεννα με τη λαθασμένη στη λαθασμένη πλευρά πάντα. Τώρα, πριν να έρθω στο διατάφτα, χαίρομαι που ανησυχεί. Μπας και παραβιάζουμε το καταστατικό μας στην προεκλογική μας εκστρατεία, ο κύριος Νεοφύτου. Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτή η ανησυχία. Και ειλικρινά χαίρομαι να του πω ότι τα τουρκικά, το ΑΚΕΛ, είναι το μόνο κόμμα, επειδή είναι συνεπές, παίρνει πολύ συχνά πυκνά Τουρκοκύπριους μαζί τους στις αποστολές των Ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες. Και εκεί οργανώνουμε εκδηλώσεις, για συζητήσεις για το Κυπριακό, διότι εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την προώθηση του Κυπριακού. Να παίρνουμε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαζί να συζητούν
και να δείχνουν στους Ευρωπαίους ότι υπάρχουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι που θέλουν και επιδιώκουν την επανένωση αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο ακραίοι που υπάρχουν στην Κύπρο. Δεν είναι εκείνοι που θέλουν να εξυπηρετήσουν είτε τα συμφέροντα της Τουρκίας, είτε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε το οποιοδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν μόνο ακροδεξιά στοιχεία που παρεμπιπτόντως δεν ακούσα να δέχεται ότι είναι ακροδεξιό κόμμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε λοιπόν σε αυτές τις συζητήσεις είναι και τα τουρκικά. Και το λέω στον κύριο Νοφίτου και ανεξάρτητα με την επίσημη απάντηση, εμείς ναι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια οι γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι επίσημες να γίνουν γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, το κάθε τι μας έλεγαν επί διακυβέρνησης Χριστόφια κρίνεται από το αποτέλεσμα. Για το κατά πόσον είσαι αποτελεσματικός, έχεις θετικό πρόσημο ή όχι. Ποιος είναι ο στόχος που επαραμύθιασε τον Κυπριακό λαό ο κύριος Αναστασιάδης ότι είχε? Να λύσει το Κυπριακό. Και ο δεύτερος στόχος που μας επαραμύθιαζαν όλων αυτών το τελευταίο διάστημα είναι ότι εθωράκισαν την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Φεβράρις του 19 τοποθετούμαστε εμείς, υποβάλλεται ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών και απαντά ο κύριος Χριστοδουλίδης. Έχουμε μηχανισμούς να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις όποιες προκλήσεις της Τουρκίας. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Τουρκία παρανομώντας προβαίνει σε προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Αντιδράει η διεθνής κοινότητα. Υπήρξε ισχυρή αντίδραση, λέει ο κύριος Αναστασιάδης. Ψες που τον άκουα, επιστρέφοντας από το εξωτερικό, από τη διεθνή κοινότητα. Πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Όχι, ψες επέστρεψα εγώ. Ναι. Ο κ. Αναστασιάδης ξαχωρώντας. Που επέστρεψα. Είπε ότι έχουμε ισχυρή στήριξη. Τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα την καταγγέλνουν ως ουδέτερη. Του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών μιλά για περιοχή την οποία διεκδικεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως ΑΟΣ της. Σωστό. Αυτά λέει η δήλωση του State Department. Κατά τα άλλα έχουν αναβαθμίσει τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο στρατηγικός μας εταίρος που επαραμύθιαζαν τον κόσμο ότι θα έρθει και θα πολεμήσει με την Τουρκία για να προστατεύσει την ΑΟΣ μας. Και λέει το State Department είναι μια περιοχή η οποία διεκδικείται από την Κυπριακή Δημοκρατία ως ΑΟΣ. Και αυτό για ΑΟΣ που διεκδικεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, είναι ισχυρή στήριξη αυτά, λέει ο κύριος Νεοφίτου. Και μας εθωράκησαν οι τριμερείς συνεργασίες. Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν είμαστε ενάντια στις τριμερείς. Λέμε ότι είναι θετικές οι τριμερείς. Αλλά πρέπει να έχουν πρακτικά αποτελέσματα. Και να τους δίνουμε το μέγεθος που τους αναλογεί. Ακριβώς. Και το κάθε τι πρέπει να κρίνεται από τα αποτελέσματα του. Να του υπενθυμίσω κάτι πριν να καταλήξω με την ουσία. Ο Δημήτρης Χριστόφιας το 2010 δεν είχε τριμερείς επαφές. Δεν έκαναμε κάθε λίγο και λιγάκι τριμερείς συναντήσεις. Όταν μας απείλησε η Τουρκία γιατί θα προχωρούσαμε σε ιωτρήσεις, απευθύνθηκε στα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρξε αντίδραση πρώτα από την Ρωσική Ομοσπονδία, πολύ πιο έντονη από αυτή που υπάρχει σήμερα. Ο Ρώσος πρέσβης εχθές στην Αθήνα μίλησε για εμπλεκόμενα μέρη, όχι για την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η χώρα της οποίας παραβιάζεται η ΑΟΣ, αλλά μίλησε για εμπλεκόμενα μέρη και τα εκάλεσε σε αυτοσυγκράτηση. Τότε ήταν πολύ έντονη αντίδραση της Ρωσίας. Ακολούθησε έντονη αντίδραση από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε. Και τα τουρκικά πλοία έμειναν στο λιμάνι. Σήμερα τι έχουμε? Ήρθε το πρώτο γεωτρύπανο, έρχεται δεύτερο γεωτρύπανο μετά από τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Και εκείνο για το οποίο λέμε εμείς, εκείνο για το οποίο επικρίνουμε την κυβέρνηση, είναι τρία πράγματα. Πολύ απλά. Το πρώτο, η Τουρκία με τον τρόπο που ενεργεί προκαλεί προβλήματα σε ό,τι αφορά την επαναδιαπραγμάτευση του Κυπριακού. Το δεύτερο που θέλω να πω σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα είναι ότι η Τουρκία προκαλεί νέα τετελεσμένα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας με ανυπολόγιστους κινδύνους. Ξέρετε ότι ας συμβεί ένα πρώτο περιστατικό. Πάει ο τουρισμός. Πάει ο τουρισμός, πάει η οικονομία του τόπου μας και όχι μόνο του τόπου μας. Με κίνδυνο να υπάρξει ένα τσουνάμι, είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου. Δεν χρησιμοποιώ δικά μου λόγια. Χρησιμοποιώ τα δικά του τα λόγια για να μην λέει ότι είμαι αντιπολίτευση. Διότι και εκείνος λειτουργήσε ενός αντιπολίτευση τότε. Αυτά τα χρεώνουμε στον κύριο Αναστασιάδη, όχι. Τι χρεώνουμε στον κύριο Αναστασιάδη? Ότι με τον τρόπο
τον οποίο λειτουργήσε τα τελευταία δύο χρόνια μετά από το Κράνος Μοντάνα, κάνω μια παρέθεση για να πω το εξής στον κύριο Νοαφίτου. Ό,τι έλεγε το Ακέλ πριν από το Κράνος Μοντάνα, το λέει και μετά το Κράνος Μοντάνα. Αυτή είναι η διαφορά μας μαζί τους. Εκείνοι λένε άλλα πράγματα. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη μας διαφορά και η μεγάλη μας διαφωνία. Άλλαξε κάποιος όντως μετά το Κράνος Μοντάνα. Αυτός δεν είναι το Ακέλ. Αυτός είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Και τώρα προεκλογικά μεταμορφώνεται και ο Αβέροφ Νεοφύτου, γιατί καταλαβαίνει ότι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Λέω λοιπόν το εξής. Εμείς σε προειδοποιούσαμε για τρία πράγματα μετά από το Κράνος Μοντάνα. Το πρώτο και το πιο σημαντικό που τους σε προειδοποιούσαμε ήταν ότι έναν παρατεταμένο αδιέξοδο θα καλλιεργήσει στα μυαλά των ανθρώπων εκατέρωθεν του σειρματοπλέγματος ότι δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό στη βάση της Ομοσπονδίας. Ότι πρέπει να πάμε σε δύο κράτη. Και αυτό βέβαια, δυστυχώς, το επρόθεσε και ο κύριος Αναστασιάδης. Συζήτησε με πολύ κόσμο ο κύριος Αναστασιάδης και προσπάθησε να πείσει για την άποψή του να προωθήσουμε λύση δύο κρατών, διχοτόμηση δηλαδή. Και τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα ο κύριος Νοφίτου, γι' αυτό να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το δεύτερο που τους είχαμε πει τότε είναι ότι υπάρχει κίνδυνος απομάκρυνσης της ΟΥΝΦΙΚΙΠ από την Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό? Θα δημιουργηθεί έναν κενό. 3% του συνολικού ποσοστού του κυπριακού εδάφους στην νεκρή ζώνη. Αυτό ποιος θα το καταλάβει? Ο τουρκικός στρατός. Θα έχουμε απευθείας επαφή με τον τουρκικό στρατό. Με όσους κινδύνους αυτό θα εγκυμονεί για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί. Και το τρίτο που τους ελέγαμε εδώ και δύο χρόνια έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά να τους το λέμε, ότι υπάρχει κίνδυνος για την Κυπριακή ΝΑΟΣ. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας να προκαλεί η Τουρκία και να μην μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε το φυσικό πλούτο που διαθέτουμε. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι να έρθει ήδη να τρυπήσει στην Κυπριακή ΝΑΟΣ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και θυμάστε, μας είπε ο κύριος Αναστασιάδης, αν τρυπήσει στη δική της την περιοχή δεν πειράζει. Είχε να αποφασίσει ότι έχουμε δύο χωριστά κράτη. Βέβαια, αν έπειε να τρυπήσει στη δική της την περιοχή με βάση τον κύριο Αναστασιάδη, αλλά τρυπά δυστυχώς ή θα τρυπήσει έξω από την Πάφο. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα για τα οποία προειδοποιούσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Έλεγαν, το ΑΚΕΛ τα λέει για λόγους αντιπολιτευτικούς. Ισοπεδώνει την πολιτική ζωή στον τόπο μας το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είναι απαράδεκτο. Το ΑΚΕΛ μετά από το Κράνος Μοντάνα μεταμορφώθηκε και κυριαρχείται από μια ισοπεδωτική και αντιπολιτευτική μανία το ΑΚΕΛ. Αυτά μας έλεγα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Τώρα που ήρθαμε στο διατάφτα, θέλουν να ακυρώσουμε τον εαυτό μας, να λέμε ότι αυτά που σας έλεγαμε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν βλακίες, δεν έχουν σχέση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Είσαστε απόλυτα σωστοί. Συνεχίστε όπως πάτε, γιατί βοηθάτε την Κύπρο. Επικίνδυνοι λοιπόν είναι εκείνοι που είτε θελημένα είτε άθελα επέτρεψαν να εξελιχθούν τα πολιτικά ζητήματα με τον τρόπο που εξελίχθηκαν, δίχως μέχρι στιγμής να υπάρξει μια διεθνής παρέμβαση η οποία θα σταματήσει την Τουρκία. Εγώ λέω το εξής για να καταλήξω. Ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει ένας είναι ο κύριος Αναστασιάδης να συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι είναι αδιέξοδη αυτή η πορεία, να ετοιμάσει μια συνολική πρόταση για το Κυπριακό, να πάει και να πει στην Τουρκία εγώ είμαι έτοιμος να επαναρχίσω στη βάση του πλαισίου Κουτιέρες, των συγκλήσεων που είχαμε μέχρι σήμερα, το άτυπο εγγράφου για την εφαρμογή της συμφωνίας από εκεί που μείναμε στο Κράνος Μοντάνα. Δεν έχουμε χρονοδιαγράμματα, αλλά δεσμεύομαι ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια το συντομότερο δυνατόν να λυθεί το Κυπριακό, με την προϋπόθεση ότι θα τερματίσει τις όποιες προκλήσεις στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κύριε Νοφίτου, μου χρωστάει μια απάντηση για η θέση σας για τη διάσκεψη. Με την Τουρκία να τρυπά και να επικύθεται. Δέστε τι είπα εγώ τώρα και τι λέει ο κύριος Νοφίτου. Για να αποδειχτεί ότι άλλα λέω και σε άλλα απαντά. Νομίζω απαντά στο ρωτά που του έκανα πριν. Είχε πει προημερών ότι έρχεται διάσκεψη στο Κυπριακό. Θέλω να πω αν με αυτές τις συμφίλειες μπορεί να γίνει. Σας παρακαλώ. Απαντούσα στην ερώτηση του αγαπητού Κιμήτρη που μου είπε κατά πόσον ανεκτιμώ αυτό που είπα πριν μερικές εβδομάδες.
ότι αναμένω ότι ο Γενικός Γραμματέας θα καλέσει μια νέα διεθνή διάσκεψη. Και του απαντώ ότι... Μα είχαμε απάντηση από τον κύριο Αναστασιάδη στο Εθνικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, ότι δεν περίμενε τέτοιο πράγμα. Εγώ ανέμενα. Ντεύτη. Εγώ ανέμενα. Δεν μπορώ να έχω την άποψή μου. Και την είπα και δημόσια. Και μου υποβάλλει την ερώτηση ο κύριος Κιμίτσης και του απαντώ. Τώρα δεν έχω την ίδια εκτίμηση. Γιατί οι συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν, με την προκλητική επίθεση, όχι ρητορική, επίθεση της Τουρκίας, δεν το επιτρέπουν. Του ΑΚΕΛ, τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια, χωρίς επαναλαμβάνω να νερώ την στήριξή του στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού μέχρι το Κράς Μοντάν. Ούτε και αμφισβητώ ότι σήμερα δεν θέλουν να λυθεί το Κυπριακό. Πού είναι η διαφορά μας? Θα το πω. Βγάζουν την αντίληψη ενός κομματικού ρεματισμού. Ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό γιατί δεν ήθελε ο Αναστασιάδης. Δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις γιατί δεν θέλει ο Αναστασιάδης. Και λέει και ο κύριος Λουκαΐδης, πρέπει να ψάξουμε και τα αίτια και τα αιτιατά της επίθεσης της Τουρκίας. Γιατί λέει μιλάς για τον κύριο Λουκαΐδη? Είμαι εδώ εγώ, κύριε. Okay, αφήσει τον κύριο Λουκαΐδη να συγχωρώ. Θα είσαι με τον κύριο Λουκαΐδη να του το πεις για να σου απαντήσει. Μα εάν έλεγες... Εγώ δεν άκουσα τι είπε ο κύριο Λουκαΐδης. Οπότε απάντα σε μένα. Κύριε Κιμήτρη, ο κύριος Λουκαΐδης μιλούσε χτες στο ραδιόφωνο του Πολίτη και είπε πρέπει να δούμε και εγώ τα αμφισβητώ ότι το έθεσε με τον τρόπο που το θέτησε εσύ, κύριε Νοφίτου. Γιατί ξέρω τι λέει ο Γιώργος Να σας στείλω το ηχητικό. Να σας στείλω το ηχητικό να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα πάντα. Εδώ δεχόμαστε επίθεση και προσπαθούμε αυτοδικαίωση. Εμείς σας τα λέγαμε. Μα... Κύριε, έλεγα, στον Αβέροφτα λένε, να μίλησα για τσουνάμι. Και εννοούσα τον κίνδυνο της διχοτόμησης. Τι σας τα λέγαμε? Ο Αβέροφ μίλησε για τον κίνδυνο να τριχοτομηθεί και η ΑΟΣ. Α, εσείς τα λέτε. Οπότε γιατί μας κατηγορείτε εμάς τότε? Εκτιμήσεις. Αφού τα λέτε εσείς, γιατί μας κατηγορείτε? Αγαπητέ μου. Εδώ... Μα τώρα σοβαρό μιλάς, κύριε Νεοφίτου. Κύριε Κιμήτρη, η εκτίμηση των πιθανών ενεργειών της Τουρκίας, των προκλητικών, όπως και για χάρη ιστορίας, αυτές οι συντεταγμένες που σήμερα η Τουρκία παράνομα επιτίθεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, δεν είναι να βρούμε τα αίτια και τα αιτιατά. Πρέπει να γνωρίζει ο κύριος Κυπριανού ότι κατατέθηκαν εκ μέρους της Τουρκίας. Το ξέρω πολύ καλά. Πότε? Το 2006. Το 2006. Όχι, η Τουρκία επανακατέθεσε συντεταγμένες πριν από 2 μήνες, κύριε Νεφί. Αγαπητέ μου, θα το πω και να γίνει μια έρευνα εκ μέρους του... Το 2000, θα το πω. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Εάν είμαι λάθος, δημόσια θα απολογηθώ. Να τελειώσω. Κύριε Κιμήτρη, 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πριν 2 μήνες η Τουρκία απευθύνθηκε στον ΟΗΕ και είπε ότι θεωρώ ότι αυτές είναι οι συντεταγμένες για την υφαλοκρηπίδα μου. Το δεύτερο που θέλω να πω, δεν έχει σημασία αν τι νομίζουμε εμείς ή τι νομίζει η Τουρκία ή τι καταθέτει ο καθένας από εμάς στον ΟΗΕ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Νομικά δεν έχει καμία ανησυχία. Έρχομαι και το επαναλαμβάνω, κύριε Κιμήτρη. Τις συντεταγμένες μέσα στις οποίες επιτίθεται η Τουρκία, που ο κύριος Λουκαΐδης ψάχνει να βρει τα αίτια και τα αιτιατά για να βρίσκουν άλλοθοι οι ξένοι, κατατέθηκαν εκ μέρους της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2006. Και τότε έφταιε ο Αναστασιάδης, η κυβέρνησή του, ο συναγερμός και τα αίτια και τα αιτιατά. Να μας απαντήσουν. Όμως ο κομματικός ρεβασισμός δεν αφορά μόνο τα εθνικά ζητήματα. Το κάθε τι. Πήγαν να απομυζήσουν κομματικά ωφέλη και από ένα στιγερό έγκλημα. Και είδαμε και τοποθετήσεις μιας αριστερής προσέγγισης που να λέει ότι και αυτά αποτέλεσμα
του εθνικού ναρκισισμού μας. Μια κοινωνία κυπριακή που αγκάλιασε ξένους και πρόσφυγες, που ζούμε την προσφυγιά, που δεν έχει κυπριακή οικογένεια, που δεν έζησε στο σπίτι στη μετανάστευση. Είναι ρατσιστική η κυπριακή κοινωνία. Και προσπαθούμε ακόμα και από στιγερά εγκλήματα να δώσουμε μια κομματική χρειά. Να παραιτηθεί ο Υπουργός. Παραιτείται ο Υπουργός, καθυστέρησε να παραιτηθεί. Να παυθεί ο Αρχηγός. Πάβεται ο Αρχηγός, γιατί καθυστέρησε η πάυση. Αγνώντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σε επίσημο ταξίδι στην Κίνα και όταν επέστρεψε ήταν Κυριακή της Λεμπρής. Ειλικρινά. Δεν μπορούμε λένε ότι να κάνουμε... άργησαν, μόνο λένε ότι το έκαναν κατόπιν πίεσης της κοινωνίας και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εγώ, αγαπητέ Αντρέ, δεν τα ξαναείπαμε αυτά και επιμένει να διαστρεβλώνει το τι λέει ο κύριος Φιλουγιαφτά. Καλά, σε αυτό τον τόπο πότε δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Καλά, όταν είναι στο εξωτερικό ο Πρόεδρος σταματά να λειτουργεί, δηλαδή πρέπει να είναι στην Κύπρο για να λειτουργεί ο Πρόεδρος. Πριν ή μετά. Άλλο που εκλογές δεν κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Και όταν τους μιλήσεις για μεταρρυθμίσεις, θα ακούσεις τα μόνιμα όχι. Να συμπτύξουμε για να μιλήσουμε για λίγο για μεταρρύθμιση. Να μιλήσουμε και για λίγο για Ευρώπη. Πέραν τα τετριμένα. Εδώ. Να δεσμευτούμε, να πούμε δημόσια. Επειδή αυτός ο τόπος μονίμως είναι σε προεκλογική περίοδο, να ενώσουμε κάποιες εκλογικές διαδικασίες. Εγώ λέω χρειάζεται, κύριε Νοφίτου, να το κάνουμε. Χρειάζεται να δηλαδή, το κάνουμε. Για να μην, όποτε κουβεντιάσουμε σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει η σκοπιμότητα η προεκλογική. Υπάρχει δεν υπάρχει, βασανίζουμε και τους πολίτες, γιατί κάθε σχεδόν ένα χρόνο έχουμε εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Θα πάμε το 21 βουλευτικές, 6 μήνες μετά δημοτικές. Ο σας καθιστά το συναγερμό ένα ακροδεξιό κόμμα. Να αποφασίσουν, γιατί ακούω τελευταίως, κύριε Κιμήτρη, από αριστερίζονται, να λένε. Αριστερίζοντες και στα social media κλπ. Ακούστε, να χαλαρώσουμε και λίγο. Ότι ο συναγερμός χάνει από το φιλελεύθερο του στοιχείο. Όταν με το καλά τελειώσουν οι εκλογές, θα πω στην Ευρώπη και τους πω, κοιτάξτε, σας φέρνω καλά νέα. Οι αριστεροί και οι κομμουνιστές στην Κύπρο παρουσιάζονται οι φιλελεύθεροι και ανησυχούν ότι εγκατέλειψα εγώ το φιλελευθερισμό. Αυτά γράφουν και οι δικοί σας εκεί. Απαντάς τον καθένα που σου έχασε ο συναγερμός το φιλελεύθερο του χαρακτήρα και ευτυχώς που είναι του Αγγέλη αριστερά και οι κομμουνιστές και κρατούν τη σημαία των εξυγχρονιστών και των φιλελεύθερων. Πάντως χαίρομαι γιατί του τελευταίου ανθρώπου που τους γράφει στο διαδίκτυο το απαντούν σαν να είναι το Ακέλ. Άμα βλέπουν πίσω από τον καθένα το Ακέλ, πρέπει να ξεκινάμε φιάρτης νομίζω. Ο συναγερμός, η φιλελεύθερη παράταξη ήταν. Και να κάνω και μια εξήγηση. Αν για να με θεωρούν μότερα είτε και εξυγχρονιστοί ή κατά τη δική τους αντίληψη φιλελεύθερο πρέπει να γίνω άπατρης, ή άθρησκος, δεν θα τους κάνω το χαρτίζι. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Η ρίζα μας είναι ελληνική. Η θρησκεία μας είναι χριστιανική ορθόδοξη. Και νιώθω πολύ περηφάνεια. Αλλά η πατρίδα μου είναι η Κύπρος. Και νιώθω περήφανος γι' αυτό. Και όταν ήταν να πάρω αποφάσεις, πήρα αποφάσεις. Δεν μέτρησα το κόμμα. Μέτρησα για την πατρίδα και έκανα και υπερβάσεις. Με κόστος. Και προτιμώ μεγάλη πατρίδα και μικρό κόμμα από μεγάλο κόμμα και μικρή πατρίδα. Από εκεί και πέρα νιώθω και Ευρωπαίος. Περήφανος γιατί η Ευρώπη είναι η ασφάλεια και το μέλλον και εμάς και των παιδιών μας. Μια Ευρώπη την οποία πολέμησε. Μια Ευρώπη που... Μιλάμε για ευρωεκλογές γιατί ήταν ο συναγερμός και ο Γλαύκος Κληρίδης. Και το 2013, στην πρώτη δυσκολία, μου στέλνες επιστολές, αγαπητέ κύριε Κυπριανού, και ήθελε να μου φέρεις τους ειδικούς σου για να με πείσουν να βγούμε από το ευρώ και την Ευρώπη. Είναι στο γραφείο μου.
ακόμα οι επίστολες. Φυσικά αρνήθηκα να σας δω. Γιατί ήταν εκτός λογικής. Την ώρα που το στήριγμά μας ήταν η Ευρώπη, η πρότασή σας ήταν να βγούμε από την Ευρώπη. Γιατί ποτέ θέλετε, δεν πιστέψατε στην Ευρώπη. Θέλετε να σας διαβάσω τι έλεγε ο κύριος Νεοφύτου το 2012. Καταρχάς δεν έστειλα τέτοια επιστολή για να του πάρω τους ειδικούς μου να τον πείσουν να βγει από την Ευρώπη. Και σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο. Ένα λεπτό, σε όλα τα κόμματα και στο εθνικό, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι θα θέλαμε να προβληματιστούμε για όλες τις επιλογές. Όχι, κάνατε και μελέτη ότι σύμφωνα να πάμε μελέτη στη Λύρα. Κάναμε μελέτη, αγαπητέ κύριε Νεοφύτου, αλλά η μελέτη μας σε καμιά περίπτωση δεν έλεγε ότι θα πρέπει να βγούμε από το ευρώ, έλεγε να προβληματιστούμε τι είναι το πιο συμφέρον ανάλογα με τα μέτρα τα οποία θα επιβληθούν. Λοιπόν, ο κύριος Νεοφύτου, 7 του 3 το 2013, τι έλεγε στην εφημερίδα Καθημερινή. Σημειώστε την ημερομηνία αν θέλετε να το βρείτε, γιατί είναι με μεγάλα γράμματα ο τίτλος της Καθημερινής, επειδή περίμενα ότι ήταν να πει αυτή η ημερομηνία. Και πιανό να το ψάξει ο Νικόλας. 7 του 3 του 2013. Θα σας πω εγώ. Πες μας, τι είπες. Διαβάστε και σας πω. Όχι, πες μας πριν να διαβάσω. Αφού ξέρετε, πέντε μας πριν να διαβάσω. Αφού ξέρετε, πέντε μας πριν να διαβάσω. Ήταν μόλις επέστρεψα από την Αμερική. Σωστό. Τι είπετε. Τι είπετε. Και το κούρεμα ήταν στο τραπέζι και μας έλεγαν για τον bail-in από τον Ιούνιο του 12 και δεν βρέθηκε ένα να μεταφράσει τι είναι τον bail-in. Και τι είπετε. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Διαβάστε. Όλα τα υπόλοιπα. Διότι μας έλεγαν οι Ευρωπαίοι. Έγινε τον bail-in. Μας έλεγαν οι Ευρωπαίοι από τον Ιούνιο του 12 επί διακυβέρνησης Χριστόφια πάρτε μέτρα. Πάρτε μέτρα γιατί δεν θα έχετε επιλογή από τον bail-in και νόμιζα ότι τον bail-in είναι παράδεισος. Ναι, ξέρετε, είπα και προηγουμένως ότι από τα συνθήματα σκίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο κύριος Νεοφύτου και στη διαστρέβλωση σκίζω. Υπήρχε μια έκθεση της Deutsche Bank η οποία έλεγε τον Δεκέμβριο του 2012, δεν είναι σε σχέση με αυτό που θα διαβάσω, έλεγε η έκθεση της Deutsche Bank ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ο Χριστόφιας τους εξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί το κούρεμα των καταθέσεων, δεν πρόκειται να το προωθήσει αυτή τη στιγμή, δεν το προωθά αυτή τη στιγμή, θα περιμένει να εκλεγεί ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι πιο δεκτικός, για να το προωθήσει. Αυτά λέει η έκθεση του Δεκέμβρη του 2012 της Deutsche Bank. Είναι καταγεγραμμένη και λέει ο κύριος Νεοφύτου τότε, πιθανόν κούρεμα καταθέσεων ισοδυναμεί με έξοδο της Κύπρου από την Ευρωζώνη. Αυτά τα έλεγε ο κύριος Νεοφύτου τότε. Θεωρούσε ότι το κούρεμα είναι έξοδος από την Ευρωζώνη. Να για να μην κατηγορά το ακέρα. Ένα λεπτό να πω, απαντήσω σε όλα τα οποία έχετε πει. Τι λέω εγώ για την Τουρκία, αγαπητέ Ανδρέα. Λέω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος, σε όλες τις ομιλίες ανεξαιρέτως. Μπορεί σε κάποιες λόγω μεγέθους της ομιλίας να μην τα λέω. Αλλά στις πλήστες των ομιλιών τα λέω. Έχουμε να κάνουμε ένα δύσκολο, με έναν προκλητικό και επιθετικό αντίπαλο. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιον όπως είναι η Τουρκία, που δεν λειτουργεί με βάση την δημοκρατία, δεν λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο, χρειάζεται να είσαι διπλά και τριπλά προσεκτικός. Χρειάζεται να είσαι πολύ συνεπής, να μην παλινδρομείς, να μην αντιφάσκεις, για να μην της αφήνεις περιθώρια να προωθεί τη δική της την πολιτική. Αυτά λέω σε όλες ανεξαιρέτως τις ομιλίες. Δεν λέω ότι είναι εμείς που φταίμε γιατί το Κυπριακό είναι εδώ που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Λέω ότι κάναμε λαθασμένους χειρισμούς, οι οποίοι διευκόλυναν την Τουρκία δυστυχώς στο να δημιουργεί συνεχώς και νέα τετελεσμένα. Το ένα. Λέει ότι με αυτά που λέμε σήμερα δίνουμε άλοθη στους ξένους. Ξέρετε, τα ίδια μου έλεγαν όταν το Σεπτέμβριο του 2017 αφισβητούσα το αφήγημα του κύριου Αναστασιάδη για το τι έγινε στο Crans Montana. Και μου έλεγαν με αυτά που λέεις θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας να ετοιμάσει μια έκθεση εναντίον μας. Και τους είπα το εξής πάρα πολύ απλό και αφελές. Μα εγώ δεν ήμουν στο δείπνο. Ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο. Εγώ δεν ήμουν στις διαπραγματεύσεις στο Crans Montana. Ήμουν πολύ μακριά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ που θα ετοιμάσει την έκθεση, οι ανθρώποι του που θα του ετοιμάσουν το προσχέδιο, ήταν μέσα. Άκουαν τι συνέβαινε. Άκουσαν, ήξεραν τι έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης, τι έλεγε ο κύριος Τσαβούσογλου, τι έλεγαν οι πάντες. Ήξεραν. Δεν περίμεναν τον άντρο του Κυπριανού να του πει τι έγινε εκεί. Και η έκθεση ήταν ξεκάθαρη. Και είπα στον κύριο Αναστασιάδη, αυτή η έκθεση
αφισβητά το αφήγημα σου. Και παρόλο που είχες μια εβδομάδα στη διάθεση σου, όντας η έκθεση ακόμα προσχέδιο, δεν διαμαρτυρήθηκες. Δεν είπες στο Γενικό Γραμματέα, κύριε, τι είναι αυτά που γράφεις. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και να απαιτήσεις να αλλάξει αυτή η έκθεση. Γιατί δεν το έκαμες. Και η απάντηση του Προέδρου, δεν ξέρω αν θυμάται ο κύριος Νεφίτου, ελπίζω να είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά, ήταν να τσακώνουμε με τον Γενικό Γραμματέα, το ΙΕ, για ένα θέμα που αφορά την πατρίδα μου, να τσακωθώ με τους πάντες, εάν θεωρώ ότι έχω δίκαιο. Αλλά επειδή δεν είχαμε δίκιο σε αυτά που λέγαμε, σιωπήσαμε. Ρεβανσισμός κομματικός, λέει ο κύριος Νεφίτου. Και τον παρακαλώ θερμά να μου πει πού βλέπει τον ρεβανσισμό. Εμείς σε προειδοποιούσαμε, επαναλαμβάνω, για δύο κράτη. Ότι να ξεκινήσουν να συζητούν τα δύο κράτη. Τα έβαλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μην μου πει ο κύριος Νεοφύτου ότι δεν έκαμε τέτοιο πράγμα ο κύριος Αναστασιάδης. Ορίστε, κύριε Νεοφύτου. Όχι, όχι, να τελειώσω, διότι έχω... Καταλήξατε. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Εμείς προειδοποιούσαμε για δύο κράτη. Προειδοποιούσαμε για το θέμα της ΟΝΦΙΚΙΠ. Προειδοποιούσαμε για τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΣ. Αυτά είναι κομματικός ρεβανσισμός. Όταν δηλαδή τοποθετήσαμε τη λογική. Όταν προειδοποιάς για κινδύνους οι οποίοι επιβεβαιώνονται από τις ίδιες τις εξελίξεις, είσαι ρεβανσιστής. Δηλαδή θέλουν να είμαστε παράλογοι, θέλουν να σιωπούμε. Μας το είπαν και αυτό στη Βουλή. Μας είπαν να μην μιλάτε και στο τέλος μας είπαν να μην γελάτε, να μην χαμογελάτε. Γιατί χαμογελούσα όταν μιλούσε ένας βουλευτής τους. Θέλω να πω το τελευταίο για τα θέματα του εγκλήματος, ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Τι είπαμε εμείς. Εμείς καταγγείλαμε την κυβέρνηση γιατί υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος. Ποτέ. Τι είπαμε εμείς. Ότι μια μερίδα του αστυνομικού σώματος έδειξε ένα θεσμικό ρατσισμό και τους εδικαίωσε ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος είπε ότι έκαναμε χατήρι στις οικογένειες των θυμάτων και συλληπιθήκαμε τες, παρόλο που ήταν αλλοδαπές. Αν είναι δυνατόν να λέει αυτό το πράγμα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας που θέλει να λέει ότι είναι ευρωπαϊκή χώρα. Τι είπαμε παρακάτω. Έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Νικολάου. Επαραιτήθηκε. Ενόχλησε μαζί το γιατί επαραιτήθηκε καθόλου. Και το απάντησα ξανά στη συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Τι μας ενόχλησε. Μια προσπάθεια ηρωοποίησης του κυρίου Νικολάου και ανάδειξη τάχα της πολιτικής του ευθυξίας, ο οποίος παρεμπιπτόντος πότε παραιτήθηκε 19 ολόκληρες μέρες μετά, κάτω από την πίεση της λαϊκής κατακραυγής και κάτω από την πίεση και του ίδιου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μόνον και τότε μόνον επαραιτήθηκε. Και θέλαν να δεχτούμε να τον κάνουμε ήρωα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να έχει τέλος. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του αρχηγού της αστυνομίας, να μου επιτραπεί να πω το εξής. Δεν το λέω εγώ. Ακούω πολλοί κόσμο να διαρωτάτε. Τελικά επέχτηκε ένα παιχνίδι για να πάρει αποζημίωση ο αρχηγός της αστυνομίας, αντί να παραιτηθεί να παυθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ορίστε, κύριε Νεφίτου. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Συγγνώμη. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσουμε τα θέματα τα ευρωπαϊκά. Διότι ευρωπαϊκών δεν είναι αυτό που δηλώνει ο κύριος Νεφίτου. Κύριε Νεφίτου. Αύριο εδώ να μιλήσουμε ευρωπαϊκή. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. Και για τον κύριο Όρμπαν και για τον κύριο Κούρτς. Χαρά μας και την ευρωπαϊκή αριστερά και όσους μάχονται ενάντια στην Ευρώπη. Παρεμπιπτόντως, ο πρώτος βουλευτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Νεοκλήσος Ηλικιώτης και η πρώτη ομάδα από την Κύπρο είναι ο Τάκης ο Χατζηγεωργίου και ο Νεοκλήσος Ηλικιώτης. Έτσι, επειδή λέτε ότι μαχόμαστε ενάντια στην Ευρώπη, κύριε Νεοκλήσο, σας λέω ότι λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Ο Ταγιάννη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Κιμήτρη, είναι από την Ενωμένη Αριστερά. Ο Γιούγκερ. Εγώ μίλησα για τους Κύπρους Ευρωβουλευτές, κύριε Νεφίτου. Άστε να τελειώσω. Ναι, εντάξει. Ο Γιούγκερ είναι από την Ενωμένη Αριστερά. Ο Τούσκ είναι από την Ενωμένη Αριστερά. Είναι μια περιθωριακή ομάδα. Αντίδρασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο, να το θυμάστε αυτό που λέτε για την ομάδα της Αριστεράς. Βεβαίως. Εντάξει, okay. Η δύναμη στην Ευρώπη. Το βασικότερο μας στήριγμα στο Κυπριακό είναι μια περιθωριακή ομάδα. Το βασικό στήριγμα στο Κυπριακό και στην Κύπρο... Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, είναι... ο οποίος πρόσφατα τι έκαμε, κύριε Νεοφύτου. Να του δώσουμε τον λόγο να απαντήσει. Να τα απαντήσει και αυτά. Να τα απαντήσει και αυτά. Η δύναμη της Κύπρου, η δύναμη της Κύπρου στην Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Που όλη η ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών προέρχεται από
στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ναι, η αριστερά είναι μια περιθωριακή ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Και δεν θεωρείται στους κύκλους των Βρυξελών φιλοευρωπαϊκή ομάδα. Κατατάσσεται στις ομάδες, και δεν την κατατάσσει ο Αβέρο, κατατάσσεται από όλους τους Ευρωπαίους και από τις Βρυξέλλες ως μέσα στις ομάδες που έχουν αντιευρωπαϊκά πολιτικές. Έρχομαι τώρα από το τελευταίο. Λέει ερωτηματικά αν ήταν στημένο για την πάυση του αρχηγού. Τώρα ήταν και το ΕΚΕΛ μέσα στο στημένο παιχνίδι που ζητούσε από την πρώτη μέρα την πάυση του. Από την πρώτη μέρα ζητούσε την παρέτηση του υπουργού και την πάυση του αρχηγού. Και λέει τώρα γύρω με ερωτήματα κατά πόσο ήταν στημένο. Και ρωτώ, μέσα στο στημένο ήταν και ο άντρος, ο Κυπριανού και το ΑΚΕΛ. Ξέρετε τι είναι ο δοκισίσοφος. Ακούστε. Ο δοκισίσοφος ξέρετε. Με πολιτικές τοποθετήσεις και πολιτικά επιχειρήματα. Ούτε σοφιστίες, ούτε τίποτα. Ούτε επίθετα χρησιμοποιώ. Δεύτερο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. Κάποιοι. 8 χρόνια μετά. Σε ανώτατο επίπεδο. Δεν παρουσιάστηκαν σε ανώτατο επίπεδο μια φορά σε μια εκδήλωση για τα θύματα. Είναι πάντοτε παρόμοιο Κώστας Κώστα, αγαπητέ. Η ανώτατη Αβέρο, κανένας από την... βουλευτής του κόμματος μας. Είναι πάντοτε παρόν τότε. Δεν έχω να πω τίποτα. Είπα εγώ κανένας από την ανώτατη ηγεσία. Από την ανώτατη. Και μου απαντά, είναι πάντα ο βουλευτής του Μεσού. Ούτε άκουσα καμία φορά, 8 χρόνια μετά, μια δημόσια συγγνώμη στις οικογένειες των θυμάτων. Άφησε υπονοούμενα και θα είναι αρκετό έστω και 8 χρόνια μετά. Για μένα θα είναι αρκετό 8 χρόνια μετά. Γιατί αυτοί μιλούν για παύσεις και παρετήσεις που καθυστέρησαν μερικές μέρες. Εμένα είναι αρκετό και δεν θα το ξανααναφέρω ποτέ, έστω και μετά από 8 χρόνια. Μα τώρα σοβαρό μιλάς, κύριε Ναυτιτού. Να ακούσω δημόσιο συγγνώμη. Τώρα σοβαρό μιλάς. Τα ψέματα που λέγονται από την πλευρά τους ειλικρινά είναι άνευ προηγουμένου και λυπούμε γιατί επαναλαμβάνω την επομένη των ευρωεκλογών. Θα ντρέπονται για αυτά που λένε σήμερα. Ακούστε. Είναι καταγεγραμμένες οι δηλώσεις και του Δημήτρη Χριστόφια και του Ακέλα από εκείνες τις ημέρες. Έρχομαι τώρα. Από τον Ιούλιο του 2011. Έρχομαι τώρα για δήθεν τη θέση της δικής μας πλευράς για δύο κράτη. Θέλετε να σας βάλω ένα βίντεο να παίξει από τον Δημήτρη Χριστόφια που λέει 15 του Ιούλιο του 2011 τι είπε. Αν το έχετε. Στα δύο άφησε σήμερα και σήμερα ότι ο Πρόεδρος μιλά για δύο κράτη. Μα ως μέρος του Εθνικού Συμβουλίου, θα το πω ξανά ακόμα μια φορά, είναι ενήμερος ο κύριος Κυπριανού ότι όταν στις πολλές συναντήσεις με την κυρία Λουτ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε θέμα ότι μέσα στους όρους εντολής πρέπει απαραίτητα να είναι και το μοντέλο της λύσης, η ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Για την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Μα δεν είμαστε στο κράτος μοντένα όταν αφήχθη ο Γενικός Γραμματέας. Να φρεσκάρω τις μνήμες μας. Θυμάστε στη δημοσιογραφική του διάσκεψη. Δεν ήρθαμε εδώ, έστω και αν δεν κατορθώσουμε να βρούμε λύση για να επιρρύψουμε ευθύνες. Το είπε πριν ξεκινήσει η παρέμβασή του στη διάσκεψη. Δημόσια. Έλα που μας επιρρύπτει όμως. Εκτός αν δεν θέλετε να διαβάζετε. Και μετά, λένε, μα κράτησε αποστάσεις. Μα το δήλωσε την ώρα που κατέφερε στον κράτο. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Εσείς τα λέτε, κύριε. Αφού σου λέω ότι δεν ακούτε τι λέμε και απαντάτε σε άλλα πράγματα. Πράγματα που δεν τα λέμε. Και ένα τελευταίο. Μας θυμήθηκε την Deutsche Bank.
ξέρετε, οι τράπεζες που είναι καταραμένες. Ναι, αλλά για σας είναι θεοί. Ναι. Οπότε παίρνετε μετρητής κάθε τι που γράφει. Οι τράπεζες που είναι ο ναός του καπιταλισμού και είναι καταραμένες, που πίνουν το αίμα του λαού τσίκου, γίνονται αξιόπιστες και μα λένε εκθέσεις. Εγώ του θυμίσω ένα πράγμα, κύριε Κιμήτρη. Και το βλέπω και στα μάτια. Να με βλέπεις στα μάτια. Δεν ξέρω τι λένε αυτές οι καταραμένες για σας τράπεζες. Θα σε υπενθυμίσω ότι είπε ο διορισμένος από τον Δημήτρη Χριστόφια, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκος Δημητριάδης. Ναι. Κρατούσαμε στον αναπνευστήρα τη λαϊκή μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση. Ψεύδεσαι κύριε Νεοφύτου και λυπούμε. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κυπριανού για μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Και ο λόγος κύριε Κυπριανού σας το λέω είναι γιατί ετοιμάζονται από την αστυνομία για δηλώσεις για τις εξελίξεις στο Μητσερό. Πολύ σύντομα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κλείσω. Πολύ σύντομα. Να συζητήσουμε για το ποιοι είναι οι ευρωπαϊστές και ποιοι είναι οι αντιευρωπαϊστές. Ευρωπαϊκό δεν είναι να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολέμους, άδικους πολέμους μάλιστα, με φτιαχτά ψεύτικα στοιχεία. Ευρωπαϊκό δεν είναι όταν πηγαίνουν οι άστεγοι να κοιμούνται στα παγκάκια, να τους λέει ο Πρωθυπουργός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εάν κοιμηθείτε πάνω στο παγκάκι, δεν με ενδιαφέρει αν δεν έχετε στέγη. Αν κοιμηθείτε πάνω στο παγκάκι, να σας βάλω πρόστιμο. Δεν είναι να λέει ο Κούρτσης στην Αυστρία, πρέπει να κάνει το 8ωρο, να δουλεύετε το 10ωρο. Ευρωπαϊκό δεν είναι να παρεμβαίνει, να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων χωρών. Το ΑΚΕΛ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της Ευρώπης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει άλλες πολιτικές όμως. Όχι αυτές που θέλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι φίλοι του Τάχα να τις προσδώσουν. Και να πω το εξής, ο κύριος Βέμπερ είναι ένας πολιτικός του οποίου οι θέσεις προσεγγίζουν την άκρα δεξιά και αυτόν τον άνθρωπο τον προορίζουν για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το Μαρί. Λένε ψέματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις και του Δημήτρη Χριστόφια και του ΑΚΕΛ που από τότε απολογήθηκαν για το τι είχε συμβεί στις οικογένειες των θυμάτων. Λέει ο κύριος Νεοφύτου, και επειδή ξέρει ότι θα πω ότι είναι αλήθεια αυτό, ότι ο κύριος Αναστασιάδης στην τελευταία συνάντηση που είχε με την κυρία Λούτα ζήτησε να μπει λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας μέσα στην έκθεση. Μα με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 1,5 χρόνο σχεδόν, έλεγε άλλα πράγματα. Έκαμε μία περιδιάβαση και στο τέλος είπε της βάλετε τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία μέσα στην έκθεση. Αυτά τα πράγματα να τα συζητήσουμε όποτε θέλετε. Και να του πω ότι μαζί μου που μιλά, μαζί μου που συζητούμε και επαναλαμβάνω δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο τι έγινε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Εγώ κύριε Κιμήτρη λέω το εξής. Πρέπει να παρουσιάσουμε θέσεις στον Κυπριακό λαό για να ξέρει να κρίνει. Αλλά πρέπει να μας κρίνει και από τις πράξεις μας. Τα συνθήματα είναι ωραία για να χαϊδεύουν τα αυτιά του κόσμου. Δεν του λύουν τα προβλήματα και εδώ βρίσκεται η μεγάλη μας διαφορά. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των συστημάτων. Εγώ θέλω πρακτικά αποτελέσματα. Και εδώ επαναλαμβάνω είναι η μεγάλη μας διαφορά. Συνθήματα πολλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αποτελέσματα τίποτε. Αποτελέσματα είχαμε, αγαπητέ μου. Και το ξαναπώ. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Νοφίλ. Και η δεξιά και η αριστερά μετρήθηκαν στην Κύπρο. Εμείς βάλαμε τη χώρα στην Ευρώπη για να μιλάμε για ευρωεκλογές. Κάποιοι και την πολέμησαν και την πολεμούν την Ευρώπη. Η αριστερά κυβέρνησε τη χώρα και μας οδήγησε σε χρεοκοπία. Εμείς πήραμε μια χρεοκοπημένη χώρα και ξαναχτίζουμε την αξιοπιστία και την οικονομία παρά το ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα και μας ζητούν αυτοί που γκρέμισαν την κυπριακή οικονομία. Δεν είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση που επηρέασε και την Κύπρο. Μετρηθήκαμε. Μόνοι μας. Μετρηθήκαμε στις πράξεις. Μόνο... Και η μεν και η δε. Είμαστε το μόνο φαινόμενο παγκόσμια που είχαμε την οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση που έφεραν τις συνέπειες στην οικονομία της Κύπρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο που παραμείνατε κοντά μας. Καλή συνέχεια και στους γύρω.